4 υπέροχα παιχνίδια τα οποία μπορείτε να τα βρείτε στην πρώτη αρένα των Xbox, πίσω από τον booth του Γερμανού, όπου μπορείτε και εκεί να κάνετε ένα πανέμορφο 3D μοντέλο, by the way. Όποιος ενδιαφέρεται να πάει να το δει, είναι super. Πίσω από εκεί λοιπόν υπάρχουν αυτά τα παιχνίδια που θα δείτε και θα σποιλάρω για το Cardpocalypse. Το προσωπικό μου αγαπημένο από αυτά θα τα δείτε όλα όμως τώρα με τον Παντελή από το IGN. Καλησπέρα παιδιά και από μένα. Σήμερα θα δούμε από κοντά, θα παρουσιάσουμε 4 παιχνίδια. 3 εκ των οποίων προέρχονται από τη Head Up Games και ένα προέρχεται από τη Thunderful Publishing. Όπως είπε και ο αγαπητός φίλος Ηλίας, και τα 4 αυτά παιχνίδια μπορείτε να τα δοκιμάσετε στις οθόνες. Ένα επίσης από αυτά βρίσκεται στο booth του IGN. Και μείνετε εδώ γιατί στην παρουσίαση θα ακολουθήσουν 8 ερωτησούλες, ακριβώς 8 ερωτησούλες οι οποίες θα έχουν θέμα την παρουσίαση για να διεκδικήσετε PC, PlayStation και Xbox εκδόσεις των παιχνιδιών αυτών. Πρώτο λοιπόν game είναι το Lonely Mountains Downhill, το οποίο κυκλοφόρησε για πρώτη φορά στα PC το 2019. Πρόκειται για ένα game με θέμα την κατάβαση βουνών μέσω ποδηλάτου και έρχεται από τη γερμανική Megagon Industries. Ο τίτλος κυκλοφόρησε, όπως είπαμε, αρχικά για PC, PlayStation 4 και Xbox One και πάρα πολύ πρόσφατα μεταφέρθηκε στο Nintendo Switch. Γενικώς πρόκειται για μια κυκλοφορία που απέσπασε εξαιρετικές κριτικές και από το κοινό και από τους απανταχού reviewers ανά την Ιφίλιο, οπότε γενικώς αξίζει την προσοχή σας. Να σημειώσουμε επίσης ότι πριν από μερικούς μήνες κυκλοφόρησε και το πρώτο DLC, από το οποίο βλέπουμε και το τρέιλερ ονόματι Eldfall Island, το οποίο λαμβάνει χώρα σε ένα τεράστιο ηφαιστιακό νησί. Οι developers λένε γενικά ότι η τοποθεσία αυτή είναι η μεγαλύτερη που έχουμε δει στο παιχνίδι. Η δημιουργία της Megagon Industries αποδίδεται μέσω ενός καλέσθητου low poly steel γραφικών και βάζει τον παίχτη στο ρόλο ενός αναβάτη ενός mountain bike. Εσείς καλείτε να φτάσετε στο τέλος της πίστας, όσο το δυνατόν πιο γρήγορα δηλαδή, αξιοποιώντας τα ομολογουμένους εξαιρετικά physics του παιχνιδιού. Υπάρχουν επίσης leaderboards για να συγκρίνετε τις επιδόσεις σας με αυτές των υπολείπων παικτών και υπάρχει φυσικά και δυνατότητα να εξατομικεύσετε τον αναβάτη και το ποδήλατό σας. Έρχομαι να κάνω hijack επειδή το έπαιξα το παιχνίδι. Ναι, για πες. Και δεν ξέρω, μπορεί να τους φαίνεται ας πούμε απλό βλέποντας τα γραφικά και τη γενική αισθητική. Εγώ θέλω να πω ότι είναι από τα παιχνίδια τα οποία παίζει να σπάσει χειριστήριο. Έτσι. Απλά. Απλά παίζει να σπάσει χειριστήριο. Επίσης, σε μπεϊτάρει γιατί σου έχει κόρς και εσύ νομίζεις ότι πρέπει Sony και να πας από εκεί. Ναι. Αλλά άκουσα που είπες το όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Ακριβώς. Και οφείλω να πω ότι μπορείς να βουτήξεις από τον κρεμό, δεν τους νοιάζει. Αρκεί να μην σκοτωθείς. Έτσι. Επίσης, φήμες λένε ότι ο Κώστας είναι πάρα πολύ δυνατός σε αυτό το παιχνίδι. Α. Εγώ δεν ξέρω, έσκαγα στους τοίχους και δεν την πάλευα. Αλλά κατέβηκα μισή διαδρομή. Ξέρω, εγώ γλίτωσα 15 στροφές και κατέβηκα και τερμάτισα και λέω, «Ωχ, γίνεται και έτσι». Γίνεται και έτσι. Insane. Γίνεται και έτσι, ακριβώς. Λοιπόν, να περάσουμε στο δεύτερο παιχνίδι, το οποίο είναι το Pumpkin Jack. Κυκλοφόρησε αρχικά στα PC τον Οκτώβριο του 2020 για να πέσει πάνω στο Halloween. Το Pumpkin Jack είναι το πνευματικό παιδί και αν θέλετε το passion project ενός μόλις developer, του Νικολά Μεσιονέ. Η ανάπτυξη του τίτλου ξεκίνησε το 2016 και η πηγή έμπνευσης για τον developer αυτόν ήταν θρυλικά 3D platformers όπως το Ratchet & Clank αλλά κυρίως το Jak & Daxter. Οι επιρροές αυτές φιλτραρίστηκαν, αν θέλετε, μέσω μια σκοτεινής ατμόσφαιρας που παραπέμπει στο medieval της Sony και το αποτέλεσμα ήταν το Pumpkin Jack. Ο τίτλος κυκλοφόρησε στα τέλη, όπως είπαμε, το 2020 για PC και Xbox One και πάρα πολύ πρόσφατα φέτος έφτασε και κοσμή με την παρουσία του και το PlayStation 4. Το Pumpkin Jack οθεί τους παίκτες στα όρια τους, τόσο μέσω των μαχών του, στις οποίες καλείστε να αντιμετωπίσετε διάφορα πλάσματα, αλλά και μέσω του απαιτητικού platforming και των γρίφων. Όπως και το Lonely Mountains, το Pumpkin Jack αγαπήθηκε από την gaming κοινότητα, αποσπώντας θετικότητα τις κριτικές. Κάποιοι έσπευσαν να το χαρακτηρίσουν ως το medieval των φτωχών, αλλά πιστεύουμε ότι ο χαρακτηρισμός αυτός αδικεί την προσπάθεια του developer, καθώς οι δύο τίτλοι αυτοί μοιάζουν μονάχα αισθητικά και το Pumpkin Jack δίνει πολύ πολύ μεγαλύτερη έμφαση στο platforming στοιχείο. Τρίτο game για σήμερα είναι το Aerial Knights Never Yield, μια πραγματικά
πάρα πολύ ενδιαφέρουσα κυκλοφορία. Κυκλοφόρησε τώρα το Mai, είναι σχετικά φρέσκα στα PC. Και έρχεται από τον Neil Jones, έναν 3D artist από το Detroit, ο οποίος χρησιμοποιεί το ψευδώνυμο Aerial Knight. Πρόκειται για μία από τις πιο ιδιαίτερες κυκλοφορίες πάμε της χρονιάς, για πάρα πολλούς και διάφορους λόγους. Οι παίκτες αναλαμβάνουν τον έλεγχο του Willy, ενός νεαρού μαύρου εφήβου, ο οποίος καλείται να αποφύγει τους διώκτες του σε ένα φουτουριστικό Second D Runner, το οποίο μπορεί να περιγραφεί ως μία μίξη μεταξύ του Beat Trip Runner και του Jet Set Radio. Η προσέγγιση που έχουμε στο storytelling, που υπάρχει όμως παρά τη φύση του παιχνιδιού, είναι καθαρά αφαιρετική. Αξίζει ωστόσο να αφιερώσετε χρόνο για να αποκωδικοποιήσετε τα μηνύματα που προσπαθεί να περάσει ο developer, τα οποία είναι πολλά. Έχουμε μαύρο χαρακτήρα που έχει διώκτες, είμαστε στο Detroit, σε μια πόλη γενικά που έχουμε εγκληματικότητα, το οποίο πλέον έχει μεταμορφωθεί σε μια φουτουριστική εκδοχή, φέροντας λίγο στο νου αυτά που ήθελε να κάνει η Όσιπη στο Detroit, στο Robocop. Λοιπόν, η διάρκεια του παιχνιδιού είναι σχετικά σύντομη, ωστόσο ο εκρηκτικός ρυθμός του gameplay θα σας αποζημιώσει και οι απανταχούς speedrunners θα βρουν εδώ τη νέα τους αδυναμία. Το funky soundtrack, funky bombastic, hip hop rap, όπως θέλετε πείτε το, soundtrack του παιχνιδιού, φέρει την υπογραφή του Ντανί Μεσίμα, ενός καλλιτέχνη από Detroit και δεκάδων άλλων μαύρων καλλιτεχνών από όλες τις γωνίες της γης. Και τελευταίο γκέιματι για σήμερα είναι το Cardaclysm, το οποίο κυκλοφόρησε το Φεβρουάριο στα PC και μας ήρθε πάρα πολύ πρόσφατα, μόλις πριν από ένα μήνα, στο Xbox One. Λοιπόν, πρόκειται για ένα procedurally generated collectible card game με αρκετά action RPG στοιχεία. Η αποστολή σας είναι να στείλετε πίσω στην κόλαση τους 4 καβαλάρδες της αποκάλυψης, χρησιμοποιώντας περισσότερες από 240 κάρτες και 40 πανίσχυρα τεχνουργήματα. Η έκδοση για τις κονσόλες περιλαμβάνει όλα τα χαρακτηριστικά, όλα τα updates και όλα τα DLC που κυκλοφόρησαν στην PC έκδοση, τα οποία προσθέθηκαν φυσικά στο διάστημα αυτό. Είναι μια πλήρης έκδοση για το παιχνιδιού που κυκλοφορεί και για το Xbox One και για το Nintendo Switch.